στον οποίο είχαν μπει τα πράγματα μέχρι τότε. Δηλαδή υπήρχαν συμφέροντα, ιερατεία, θρησκείες διάφορες, ναοί, αφιερώματα, κόσμος ο οποίος εργαζόταν σε αυτές τις καταστάσεις και έμεινε η θεωρία του ευημερισμού σαν ένα άκουσμα από το παρελθόν που πήγε να χαλάσει κάτι, αλλά το κατέστρεψαν καίγοντας τα βιβλία του ευήμερου. Το μόνο που μας σώζεται είναι στον Διόδωρο το Σικελιώτη. Και πρέπει να πούμε ότι και οι Κινέζοι πρέπει να έφτασαν κάπου στα βιβλία τους να είχαν βρει γνώση για έναν Θεό. Και αναφέρεται ότι τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, ένας πολύ σπουδαίος μικάδο των Κινέζων κατέστρεψε και αυτονόν ό,τι βιβλία είχαν γραφτεί μέχρι τότε, γιατί πήγαινε να αλλάξει η παλιά θρησκεία. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Είπατε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είδε, πήγε στην εκκλησία, συνάντησε τον αρχιερέα, μίλησαν. Εκκλησία εννοούμε μισό λεπτό, κυρία Κούκουρα, ερώτηση να ακούσετε πρώτα για να απαντήσετε. Ναι, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Εκκλησία όχι το κτίριο, στη συνάθρηση του κόσμου. Ναι. Ναι, έκκληση. Λοιπόν, ο Μέγας Αλέξανδρος για την ύπαρξη του ενός Θεού άκουσε μόνον εκεί ή είχε ακούσει από πριν ξεκινήσει για την εκστρατεία του? Σας είπα ότι είχε δάσκαλο τον Αριστοτέλη. Μου είπατε ότι είχε δάσκαλο τον Αριστοτέλη, αλλά δεν μου είπατε αυτό που σας ρώτησα. Ναι, ο οποίος Αριστοτέλης από τον δάσκαλό του τον Πλάτωνα και από τον δάσκαλό του τον Σοκράτη είχαν μάθει για τον έναν και μοναδικό Θεό, τον Δημιουργό. Και γι' αυτό ήπιε και το κόνιο Σοκράτη. Γνώριζαν δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες ότι υπήρχε ένας και μοναδικός Θεός, ο οποίος ήταν ο Δημιουργός των πάντων, πέραν από τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη? Είχε διαδοθεί αυτό το πράγμα? Αυτό εννοώ. Είχε διδαχθεί στους αρχαίους Έλληνες αυτό το πράγμα? Το συμπόσιο του Πλάτωνος, όπου ο Πλάτωνας σε ένα συμπόσιο που γίνεται σε ένα φιλικό σπίτι ενός θεατρανθρώπου, ο οποίος είχε κάνει το συμπόσιο γιατί είχε νικήσει στα μικρά Διονύσια ή Ενάστη, τα οποία γινόταν το χειμώνα, τον Φεβρουάριο μήνα στην Αθήνα. Σε αυτό το συμπόσιο μιλούν για την γένεση, πώς γεννήθηκε ο άνθρωπος, πώς ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και μίλησαν για έναν και μόνον Θεό. Βέβαια είναι 20 άτομα στο συμπόσιο. Αυτοί έχουν τους μαθητές τους και ο καθένας το μαθητή του που μιλάει για αυτά τα πράγματα τα οποία κοινοποιούνται από τον Σοκράτη, από τον Πλάτωνα και τους άλλους που παραβρίσκονται, τα οποία εφόσον συμφωνούν μετά τα μεταδίδουν. Αυτά όμως φτάνουν και παραέξω και η δημοκρατική Αθήνα, η οποία δέχεται ιδέες, έχει και βωμό για τους αγνώστους θεούς, όχι τον άγνωστο Θεό, τον οποίο αναφέρει ο Φιλόστρατος, δεν δέχεται να αλλάξουν τα πράγματα. Και κατηγορείται ο Σοκράτης ότι διαφθείρει τους νέους, λέγοντάς τους για πράγματα τα οποία δεν είναι ευρέως διδακταία ύλη και δεν είναι αποδεκτά από όλους. Και επομένως, στην χώρα της ελευθερίας, στην πολιτεία όπου γεννήθηκε η δημοκρατία, δεν λειτουργεί η δημοκρατία, γιατί ο καθένας δεν μπορεί να πει τη γνώμη του, ασχέτως που στο συμπόσιο αποδείχτηκαν αυτά τα πράγματα. Και αναγκάζεται και ο Αισχύλος, ο οποίος μιλάει για έναν Θεό τον Δημιουργό, μιλάει για τους αγγέλους του, δηλαδή τους αγγελιοφόρους του, που φέρνουν στους ανθρώπους πράγματα και γνώση, αναγκάζεται, ενώ έχει παραδεχθεί στην τριλογία του για τον Προμηθέα, που έφερε το φως στους ανθρώπους, για τον Προμηθέα που κατηγορήθηκε γι' αυτό και καταδικάστηκε και βρίσκεται στον Κάφκασο δεμένος και τιμωρείται ως δεσμότης, που μας σώζεται μόνο αυτό από τα έργα του Αισχύλου, από την τριλογία, και έπειτα έχουμε την απελευθέρωσή του, αναγκάζεται να φύγει από την Αθήνα, γιατί όταν έπαιξε ο ίδιος το ρόλο του Θεού, του Δημιουργού, κόντεψαν να τον λιτσάρουν, μπήκαν μέσα στην ορχήστρα του θεάτρου
και κόντεψαν να τον σκοτώσουν και τον Εσχύλο, ο οποίος μιλούσε και αυτός για κενά δαιμόνια. Δηλαδή μιλούσε για τον έναν Θεό. Και ξέρετε τι λέει ο Προμηθέας, όταν το ρωτούν οι Νηριίδες, το ρωτούν οι Νηριίδες και του λένε γιατί τιμωρήθηκες με τόσο σοβαρά μαρτύρια, να είσαι δεμένος και να τρώνε τα πουλιά, το σηκώτη σου, το οποίο αναδημιουργείται και να υποφέρεις τόσο. Και είπε, έδωσα στον άνθρωπο την ελπίδα του θανάτου. Δηλαδή ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά είναι ένας ύπνος από τον οποίο θα επανέλθει ο άνθρωπος. Δηλαδή μίλησε για την ανάσταση του ανθρώπου. Και αυτή ήταν η μεγάλη κατηγορία που έγινε στον Προμηθέα και τιμωρήθηκε με τόσα φοβερά πάθη, γιατί μίλησε στον άνθρωπο για την ελπίδα της ζωής, η οποία είναι αιώνια και δεν τελειώνει με τον θάνατο, που είναι ένας απλός και παροδικός και εφήμερος ύπνος. Να πούμε λίγο ποια ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα. Νομίζω ότι κατέστη σαφές ότι γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες την ύπαρξη του ενός και μοναδικού Θεού. Κάποιοι ενδεχομένως να μην το δέχονταν καν, κάποιοι όμως το δέχονταν. Ήθελα να δούμε λίγο ποια ήταν η κατάσταση στην αρχαία Ελλάδα την εποχή του Ιησού. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο... Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω να έχει ακουστεί ποτέ. Έγραψα ένα άρθρο στην εγκυκλοπαίδεια της Θεολογικής Σχολής, το οποίο ήδη έχει, ο πρώτος τόμος ήδη έχει εκδοθεί, για τις θρησκείες στην Αθήνα πριν από την έλευση του Αποστόλου Παύλου, που ήρθε στην Αθήνα και μετέφερε το μήνυμα, το οποίο αν ο Ιησούς με τη συμβατική χρονολογία σταυρώθηκε το 33 μετά Χριστόν και γεννήθη τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν ή με 2-3 χρόνια διαφορά από την συμβατική χρονολογία, τότε 33 με 41 είναι μόλις 8 χρόνια μετά τη σταύρωση, την Ανάσταση, που ο Απόστολος Παύλος φέρνει στην Αθήνα το μήνυμα του Χριστού και μιλάει στους Αθηναίους. Οπότε καλό είναι να σας πω τι γίνεται στην Αθήνα. Να πούμε ότι η Ελλάδα ήταν υπορωμαϊκή κατοχή. Η Ελλάδα από το 168 π.Χ. η Μακεδονία, μετά την νίκη του Λευκείου Εμιλίου Παύλου επί του τελευταίου βασιλέως της Μακεδονίας, του Περσέα, βρίσκεται υπορωμαϊκή κατοχή. Η Αθήνα βασικά μετά από το 121 π.Χ. και έχουμε περίπου 160 χρόνια υπορωμαϊκή κατοχή. Αλλά οι Ρωμαίοι έχουν ελληνική καταγωγή, σύμφωνα με τον Βυργίλιο. Είναι οι απόγονοι των Κρητών που ήρθαν με τον Αινία μετά το τέλος του Τροϊκού Πολέμου, που ο Αινίας είναι από τους συμμάχους των Τρώων, που η καταγωγή του είναι κρητική, γιατί οι Τρώες στο Ήλιον έχτισαν την απικία τους με τους γιους του Σαρπιδώνα, που ήταν αδελφός του Μήνωα, από τους τρεις γιους της Ευρώπης και του Διός, ο Σαρπιδώνας, ο Ραδάμανθης και ο Μήνωας. Ο Μήνωας κυριαρχεί σε όλη τη Μεσόγειο και ιδρύει τον Μηνωικό πολιτισμό. Ο Ραδάμανθης πηγαίνει στην Βιωτία και ο Σαρπιδώνας με τους γιους του πηγαίνει στην περιοχή του Ηλίου και ιδρύει την Τρία, που Τρία θα πει ποντίκια, γιατί εκεί τους έτρωγαν τα ποντίκια από τον ποταμό Σκάμανδρο. Λοιπόν, ο Αινίας είναι κρητικής καταγωγής, οι Ρωμαίοι ή κατάγονται από την Ιμαθία, σύμφωνα με τον Βυργίλιο, δηλαδή είναι από τους βασιλείς Κάκο και Κάκα, που είναι αδέλφια και κάνουν γάμο μεταξύ τους και παιδιά που βασιλεύουν στη Ρώμη, ή είναι οι απόγονοι κάποιου δημάρατου που κατάγεται από την Κόρινθο, ή είναι καταγωγής από την Αρκαδία, οι οποίοι ιδρύουν τη Ρώμη, σύμφωνα με τον Βυργίλιο. Επομένως, οι Ρωμαίοι είναι ελληνικής καταγωγής. Και αν είναι Τρώες, δηλαδή κατάγονται από την πολιτεία της Τρίας, παίρνουν μία εκδίκηση
από τους συμμάχους των Αχαιών που τους πολέμησαν στην Τροία. Δηλαδή είναι ένας ακόμη εμφύλιος πόλεμος το ότι οι Ρωμαίοι έρχονται για να κατακτήσουν την τότε Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν ήταν υπορωμαϊκή κατοχή. Ήταν υπορωμαϊκή κατοχή. Την εποχή που έζησε, έδρασε, καταδικάστηκε, Χριστός, σταυρώθηκε όπως, και αναστήθηκε ο Ιησούς. Και η Ιουδαία. Η Ελλάδα ήταν υπορωμαϊκή κατοχή όπως και η Ιουδαία. Όπως και η Ιουδαία. Mm-hmm. Βρίσκονται υπορωμαϊκή κατοχή. Οι Ρωμαίοι έχουν αρκετά πιο φιλελεύθερους νόμους από ό,τι οι αρχαίοι Έλληνες, ιδιαίτερα για τη γυναίκα. Και αυτό το βλέπουμε. Όχι, κυρία Κουκούρα, μην πάμε τώρα. Εντάξει. Τώρα. Απλά μην πάμε η τώρα. Η θρησκεία ποια είναι αυτών των ανθρώπων? Ναι. Είναι οι 12 Ολύμπιοι Θεοί και είναι και άλλες θρησκείες που έχουν παρισφρήσει με τους Ρωμαίους. Mm-hmm. Έγινε πιο εύκολη η επικοινωνία, έγινε η Εγνατία Οδός από το 158 με 148 π.Χ. η οποία συνδέει την Ιταλία με τη Βόρεια Ελλάδα, μέχρι τα κύψελα του Εύρου, και αυτή διευκολύνει τους Ρωμαίους να διακινούνται και όλα τα εμπορεύματα της Ανατολής προς τη Δύση και όλα τις Δύσεις και τις ιδέες προς την Ανατολή. Ναι. Γι' αυτό σημαντικότατο ρόλο την εποχή εκείνη παίζει η Θεσσαλονίκη περισσότερο από την Αθήνα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ήρθε πρώτα στη Θεσσαλονίκη το 41 μετά Χριστόν και μετά πήγε στην Αθήνα. Η Αθήνα ήταν σημαντική πόλη για την παλιά της έγκλη και η ιστορία της, αλλά την εποχή των πρώτων χριστιανικών χρόνων είναι η έγκλη του παρελθόντος και δεν παίζει σημαντικό ρόλο στα ρωμαϊκά πράγματα. Υπάρχουν οι φιλοσοφικές σχολές, υπάρχουν οι δάσκαλοι, υπάρχει και η σχολή της Αλεξάνδρειας που ανταλλάσσουν μεταξύ τους ιδέες και ακούγονται και καινούργια πράγματα, αλλά στην Αθήνα πρέπει να φανταστούμε ότι εκτός από τους ναούς των Ολυμπίων Θεών, όπως και στους Φιλίππους, πρέπει να υπήρχαν και ναοί της Ίσιδας, του Οσίριδος, θεοτήτων από την Αίγυπτο, θεοτήτων από τη Βαβυλώνα, του θεού Βάλ, και οι έμποροι όσο βρισκόταν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στους Φιλίππους και έκαναν ανταλλαγή των προϊόντων τους, πήγαιναν στους δικούς τους ναούς. Να σας διακόψω να πάμε σε ένα διάλειμμα, σας παρακαλώ. Θα πάμε. Να πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Δαμιανάκη, παρακαλώ. Η συζήτηση βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πράγματα που δεν νομίζω ότι έχουν ακουστεί ευρέως και σίγουρα θα μείνετε μαζί μας. Σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Παρακαλώ.